Θεώρησα ότι πλέον δεν έχει συνέχεια η πορεία μου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδιαίτερα από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Ούτε με διώχνει κάποιος, ούτε φεύγω εξαιτίας κάποιου, ούτε είναι πολιτικό το θέμα, ούτε θα έλεγα ότι είναι και οικονομικό το θέμα, αν θεωρήσετε ότι στον ιδιωτικό τομέα οι απολαβές είναι μεγαλύτερες. Δεν θέτω τέτοιες συγκρίσεις. Είναι θέμα, θεωρώ, αμιγώς προσωπικό, είναι θέμα προσωπικών αντοχών και ψυχικών και σωματικών, και σε τελευταία ανάλυση νομίζω ότι είχα να δώσω, το έδωσα. Ο Ηλίας Καραμέτος, ένας πολύπειρος γιατρός του ΕΣΥ, αποχωρεί από το νοσοκομείο του Βόλου μετά από 24 χρόνια προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η παραίτησή του έχει υποβληθεί και αναμένει την αποδοχή της από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να ξεκινήσει για τον ίδιο η ενασχόλησή του με τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Στα λεγόμενά του, διακρίναμε απογοήτευση για τα τεκτενόμενα στη δημόσια υγεία παρά τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις των γιατρών της πρώτης γραμμής. Εμείς, η δημόσια λειτουργία που μπήκαμε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ήταν επιλογή μας να το υπηρετήσουμε. Είχαμε όρεμα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είχαμε όραμα για τα τμήματα στα οποία αναλάβαμε τη διεύθυνση πριν κάποια χρόνια, παρότι οι θέσεις αυτές αναφερόταν ως ηλεκτρικές καρέκλες. Πικρία δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει, απλά θεωρώ ότι δεν εισακούστηκαν όπως έπρεπε να εισακουστούν και να φτάσουν στα κατάλληλα αυτιά οι προτάσεις. Περίμενα ότι μετά την πανδημία θα σκύψουν οι ηθήνοντες πάνω στα προβλήματα τα οποία έχουμε επισημάνει. Η παραίτηση του Ηλία Καραμέτου από το ΕΣΥ έρχεται μετά από σειρά αποχωρήσεων συναδέλφων του που δεν άντεξαν άλλο τις δυσμενείς συνθήκες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας. Δοκιμάσαμε τις αντοχές μας και ενώ περιμέναμε μια περίοδο μετά την πανδημία τα πράγματα να επανέλθουν, ας πούμε, σε ένα φυσιολογικό ρυθμό ή να αποσυμφορηθεί λίγο η μεγάλη πίεση που δέχτηκε το προσωπικό, δυστυχώς δεν εισακούστηκαν οι αναγγελίες μας και αυτά τα οποία προτείναμε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σιγά σιγά αρκετοί συνάδελφοι να επιλέγουν τον ιδιωτικό δρόμο στο να ασκήσουν το ιατρικό τους επάγγελμα. Με την ώρα του απολογισμού να έχει φτάσει, ο Ηλίας Καραμέτος θυμάται τις δύσκολες εφημερίες του κορονοϊού αλλά και τις απώλειες φιλικών προσώπων από ευνίδια, καρδιακά και άλλα προβλήματα. Αυτό που μας έχει στιγματίσει, εμένα μου έχει στιγματίσει, είναι τα καρδιακά συμβάματα και οι ευνίδιοι θάνατοι σε νέους ανθρώπους. Είναι μεγάλη υπόθεση ένας νέος άνθρωπος ο οποίος μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήταν καλά στην υγεία του, ξαφνικά να συμβαίνει τον απόφευκτο, να προσπαθείς να τον επαναφέρεις. Ευτυχώς κάποιους τους έχουμε επαναφέρει την τελευταία στιγμή, κάποιοι άλλοι όμως δεν τα κατάφεραν και αυτό αφήνει το στίγμα πάνω στο γιατρό. Η αποχώρηση του Ηλία Καραμέτου από το τιμόνι του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό το οποίο καλούνται να καλύψουν οι αναπομείναντες μόνιμοι και ειδικευόμενοι γιατροί. Το Τμήμα Επειγόντων είναι όντως ένα νευραλγικό τμήμα. Είναι ένα τμήμα με μεγάλες απαιτήσεις. Είναι ένα τμήμα πρώτης γραμμής, είναι ένα τμήμα όπως λέγεται η βιτρίνα του νοσοκομείου και νομίζω πάνω εκεί πρέπει να εσκύψουν, γιατί οι ασθενείς, ο κόσμος ο οποίος έχει μπερδευτεί, δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να απευθυνθεί για ένα ελάσσονα ή μείζωνα πρόβλημά του, που ο καθένας ο ίδιος αξιολογεί αν το πρόβλημά του είναι σοβαρό ή όχι, απευθύνεται στα τμήματα επειγόντων.